είναι ακόμα μια από τις καθιερωμένες συναντήσεις του ενιαίου παλαϊκού με τόπου. Ως συνήθως ξεκινάω εγώ, είμαι ο Δημήτρης ο Καμπανός, ο Δημήτρης ο Μέντρινος δίπλα μου. Θα ξεκινήσουμε με κάποια θέματα επικαιρότητας, γιατί κάθε κουβέντα πρέπει να ξεκινάει με κάτι σημερινό. Αυτό αποτελεί και ένα στίγμα για το ποια είναι η περίοδος που συζητάμε, πέραν των ημερομηνιών που μπορεί να καταγράψει μια κάμερα. Ας δούμε όμως λίγο την επικαιρότητα. Στα τελευταία νέα είχαμε την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου. Ξεκινάω με αυτό γιατί είναι και το πιο σημαντικό γεγονός των ημερών, γιατί εκεί είχαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και από τις δύο πλευρές, και από τον Γάλλο Πρόεδρο, αλλά και από τον δικό μας τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, ένα μήνυμα το οποίο λέει απλά το εξής. Ο Γάλλος Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι ήρθε να στηρίξει τις γαλλικές εταιρείες και με αφορμή την επίσκεψη αυτή συζητήσανε και κάποια άλλα θέματα με τον Πρωθυπουργό. Τι σημαίνει να ήρθε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Πρόεδρος, να συζητήσει να στηρίξει τις γαλλικές εταιρείες. Όποιες εταιρείες θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα ή αυτές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Εμπορικό το μήνυμά του. Μίλησε φυσικά μετά τη συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά για συνεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Και εδώ είναι το επικίνδυνο για την χώρα μας, η συνεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Ακούγοντας όμως τον Πρωθυπουργό, έγινε ξεκάθαρο σε εμάς το στίγμα του ξεπουλήματος. Δηλαδή, τι ακριβώς και πώς γίνεται το ξεπούλημα της χώρας μας. Μίλησε ο Πρωθυπουργός μας για τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικών πόρων και όχι για ελληνικά αποθέματα ή φυσικούς πόρους της Ελλάδας που μπορεί να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη. Δηλαδή, ξεκάθαρα μας είπε ότι τα αποθέματα και οι φυσικοί πόροι της χώρας είναι ευρωπαϊκοί. Αυτό λέει πολλά. Είπε επίσης και επιλέξει τα ενεργειακά αποθέματα της Ελλάδας αποτελούν πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ευρώπης. Τι μας λέει όλο αυτό? Το ότι εμείς μόνο να τα συνεκμεταλλευτούμε. Συνεκμετάλλευση σημαίνει, από όσα έχουμε γνωρίσει στο παρελθόν, απόλυτη εκμετάλλευση από κάποιον ξένο. Κατά καιρούς τους ονομάζουμε συμμάχους ή φίλους ή δεσμούς φιλίας με κάποια άλλα κράτη. Αυτό σηματοδοτεί το καθαρό ξεπούλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Είπε επίσης ο Πρωθυπουργός μας ότι θα αποκτήσει επιτέλους η Ευρώπη τους δικούς της υδρογονάνθρακες. Δηλαδή, δεν είναι της Ελλάδας, είναι της Ευρώπης. Όλα αυτά μας λένε πολλά. Όταν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, το τι σημαίνει όχι συνεκμετάλλευση, ξεπούλημα πόρων στη Χαλκιδική, ειδικά στις σκουριές αλλά και το στρατόνι Χαλκιδικής, με την γνωστή υπόθεση του χαλκού και του χρυσού της Κασάνδρας Χαλκιδικής, τα οποία πήγαν στα χέρια μιας κοινοπραξίας του Μπόμπολα και της Άκτορ, με το όνομα Ελληνικός Χρυσός, και εδώ πρόκειται για μια κοινοπραξία με μια καναδική εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται, παίρνει όλη την εξόριξη και το ελληνικό κράτος δεν παίρνει ούτε ένα σέντς. Άλλο ένα θέμα της επικαιρότητας είναι οι δηλώσεις του Στουρνάρ στη Βουλή στις 15 του μήνα, ο οποίος Στουρνάρας μας ενημέρωσε ότι το χρέος είναι στα 550 δισεκατομμύρια ευρώ, εκεί που όλοι γνωρίζαμε ότι ήταν χαμηλότερο ή συζητούσαμε για χαμηλότερο. Εδώ βλέπουμε ότι πόσο γρήγορα αυξάνεται το χρέος της Ελλάδας και μας ρίχνει όλο και πιο χαμηλά στο επίπεδο. Εγώ νομίζω ότι έχουμε κατέβει ήδη τόσο χαμηλά που δεν μας παίρνει άλλο να περιμένουμε. Ένα άλλο που θέλω να πω, βέβαια, πριν ξεκινήσει ο Δημήτρης να μας αναπτύσσει τα θέματα της σημερινής μας συνάντησης,
να πούμε ότι υπάρχει έξοδος, υπάρχει διέξοδος, υπάρχει λύση. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν θα κάνουμε καμία αναφορά τώρα για να μην βαρύνουμε το κλίμα με όλα αυτά τα δυσάρεστα, να πούμε ότι υπάρχει λύση και θα τη συζητήσουμε αυτή τη λύση. Αλλά θα πρέπει να αναφερθούμε λίγο σε κάποιες τελευταίες εξελίξεις που μας έρχονται και δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Για παράδειγμα στην Κρήτη, η Κρήτη ήδη σε πολλά σημεία, σε πολλές πόλεις έχει ξεσηκωθεί. Τελευταία μηνύματα από το Λασίδι μιλούν ότι έχουν τυπώσει και διαβατήρια για να μπαίνει στην περιοχή. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε τις εξελίξεις και με ένα αισιόδοξο βλέμμα, γνωρίζοντας ότι ο κόσμος δεν περιμένει άλλο, παρακολουθεί τις εξελίξεις και το μόνο που χρειάζεται είναι η συλλογικότητα, και αν μπορέσουμε να δέσουμε τον κόσμο όλο αυτό σε ένα κοινό αγώνα, τότε θα πετύχουμε πολλά. Αυτά από μένα, να ξεκινήσουμε με τα θέματα μας. Ναι, εγώ θα σας πω απλώς δύο κάποια στοιχεία από τα οποία έρχονται από την κυβέρνηση. Το 2012 έκλεισε με 13,2 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών προς το κράτος. Μόνο το Δεκέμβρη του 2012 οι Έλληνες πολίτες προστέθηκαν 1 δις οφειλές στο κράτος, και αυτό το ποσό συνεχόμενα αυξάνεται. Αυτό αντιστοιχεί, αν το διαιρέσουμε, αν βρούμε και το διαιρέσουμε με τους φορολογούμενους, σε 2.200 ευρώ χρέος μέσω ώραν φορολογούμενο. Και υπολογίζεται ότι μέχρι το 2013 αυτό 2.200 θα φτάσει περίπου με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο γύρω στις 15.000. Θα χρωστάμε έκαστος, ο κάθε από εμάς. Το πλεόνασμα, τώρα γιατί μας προσθέσανε και κάποιο πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τον Ιανουάριο, ουσιαστικά έγινε γιατί εγγράψανε τα κάποια έσοδα του 2012, τα εγγράψανε λογιστικά στον Ιανουάριο, οπότε παρουσιάστηκε κάποιο πλεόνασμα, το οποίο δεν θα υπάρχει από εδώ και πέρα στους επόμενους μήνες. Οπότε αυτό που λέμε για πρωτογενές πλεόνασμα που θέλουν να κλείσουν τη χρονιά, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Το κράτος τον Αύγουστο του 2012, γιατί από τότε δεν έχουμε κάποια επίσημα στοιχεία, χρωστάει από επιστροφές ΦΠΑ, από τις φορολογίες εισοδήματος και από άλλα στους Έλληνες πολίτες 7,9 δις. Αυτά τα οποία αυξάνονται μήνα με το μήνα, γιατί για να παρουσιάσουν έστω και αυτό το εικονικό πλεόνασμα που παρουσιάσανε, έχει κάνει και το κράτος κατάσταση πληρωμών. Ύφεση. Είμαστε έκτη συνεχόμενη χρονιά σε ύφεση, η οποία ενώ εκτιμόταν από τον προϋπολογισμό του 12, δηλαδή όταν έγινε τέλος του 11, θα κλείσει στο 2,8-2,9, εκεί πέρα θα κλείσει η ύφεση, τελικά το 12 έκλεισε με 6,45. Δηλαδή έχει πέσει τελείως έξω ακόμα και αυτό. Βέβαια η ύφεση είναι πραγματικά περισσότερη, αλλά παρουσιάζουν λογιστικά πάλι, μάλλον παρουσιάζουν κάποιο τρυπάκι η Ελστάτ, παρουσιάζει και κάποια ελληνική στατιστική υπηρεσία, παρουσιάζει και κάποια μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, το οποίο ρίχνει την ύφεση. Τώρα το αρνητικό πληθωρισμό έχουμε, θα πάνε μειώνονται τιμές. Το τι θα έρχονται από εδώ και πέρα, το οποίο εφαρμόζεται. Ήδη έχουν ξεκινήσει στα μεγάλα αστικά κέντρα κυρίως, οι εφορίες Αθήνας, τα στέλνουν ραβασάκια για χρέη στην εφορία. Αυτά λένε τα 13,2 δις τα οποία χρωστάνε οι Έλληνες φορολογούμενοι, θέλουν να πάρουν κάποιο οπωσδήποτε τόσο μεγάλο ποσοστό γίνεται. Άρα πηγαίνουν τα ραβασάκια που σε καλούν με ένα ωραίο γενικό τρόπο, έλα στην εφορία για να δεκαλύσουμε τη δόση σου. Εάν δεν πας, το δεύτερο θα είναι λιγότερο γενικός, ότι πρέπει να έρθει γιατί αλλιώς προειδοποιητικός θα συγκατασχέσουμε τα πλούσια κατάσχεση. Το τρίτο στάδιο θα είναι κατάσχεση. Ουσιαστικά έχουν πάρει εντολή να κατασχέσουν και να πληστηριάσουν περιουσίες όταν έχεις χρέος πάνω από 300 ευρώ και όταν έχεις πάνω από 3.000 να πας αυτόφορο και πάνω από 5.000 και φυλάκιση. Βέβαια αυτό πως θα γίνεται, ακόμα και στον δρόμο θα σταματάει η τροχέα για έλεγχο για οτιδήποτε να σου κάνει. Υπάρχει ειδική εφαρμογή που έχουν ήδη αναπτύξει σε iPhone, στα ειδικές εφαρμογές στα κινητά, στο οποίο θα χτυπάει τα φημίσου, θα βλέπουν τη χρέωση στην εφορία και ανάλογα με το χρέος που έχεις, ανάλογα θα πράττουν. Τι έρχεται στο μέλλον τώρα. Όλα αυτά συγκεντρώνονται κάπου. Ουσιαστικά θέλει εφορία να μαζέψει όλες τις οφειλές των πολιτών. Οφειλές που είναι από τη φορολογία που έχουμε, οφειλές που θα έχουμε ακόμα και σε δάνεια σε ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Οπότε θα πηγαίνει και θα εξαγοράζει η εφορία ή το κράτος τα δάνεια αυτά για να τα παίρνει εκείνη.
ακόμα και οι οφειλές από ασφαλιστικές φορές. Άρα θέλει αυτό το πράγμα να συγκεντρωθεί κάπου κεντρικά και να είσαι αντιμέτωπος μόνο με την εφορία. Όσο αφορά τώρα για τα δάνεια, ήδη έχει σχεδιαστεί η δημιουργία μιας λεγόμενης κακής τράπεζας, την ονομάζουν Bad Bank, την ονομάζουν. Γνωστό από το παρελθόν, δεν είναι καινούργιο. Η οποία θα κρατήσει όλα, θα συγκρατήσει, θα κεντρώσει όλα τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή αυτός ο οποίος δεν έχει πλέον το δανείο του, μαζί με την υποθήκη που έχει, θα μεταφερθεί αυτή την κόκκινη στην τράπεζα αυτή. Έτσι, η τράπεζα θα απαλλαγεί από τα βάρη, από τα δάνεια που δεν πληρώνονται, και ταθτόχρονα όλα αυτά τα βάρη θα πάνε στο κράτος. Οπότε θα προστάσεις την εφορία. Ποιος είναι ο σκοπός τους? Εφόσον θα σου κατασχέτουν, θα σου κατασχέτουν και φυλάξεις και σαυτόφορο, δημιουργούν ένα κλίμα βεβαιότητας. Και φόβο προφανώς στους φορολογούμενους. Σου λέει μην κουνηθείς και προφανώς θα εκβιάσουν και την ψήφο. Δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα για εκλογές, αν ποτέ πάνε να αποφασίσουν για εκλογές, θα έρχονται και θα σου λένε, ξέρεις, ψήφισέ με γιατί θα σου κάνω, εφόσον φτάσεις την εφορία, για να σου κάνω δόσεις, θα σου κάνω διακανονισμούς. Άρα αυτή τη στιγμή δημιουργούν φόβο. Επίσης θα στοχεύουν, εφόσον θα είναι κεντρωμένα κάπου κεντρικά και θα βλέπουν, θα στοχεύουν περιουσίες κάποιου και όχι του διπλανού του. Άρα θα λες εσύ να κάνω την παλαβή τώρα, να κάνω το χαζό, γιατί θα έρθει και η σειρά μου κάποια στιγμή. Άρα προς το παρόν τη σκαπουλάρω. Κάπως έτσι δηλαδή θα σκεφτόμαστε. Τι θα βρεθεί ένας τρόπος να... Παρόλα αυτά, εκεί δίνοντας κάτι άλλο. Παρόλα αυτά νομίζω ότι και να κάνουν, έρχονται νέα μέτρα τον Απρίλιο με Μάιο. Αυτό είναι σημαντικό. Τα νέα μέτρα θα έρθουν για ποιο λόγο, γιατί ουσιαστικά εφόσον οι πολίτες σταματά να πληρώνουν στο κράτος, δεν έχουν πλέον, δεν υπάρχει φορολογική ικανότητα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, άρα αναγκαστικά θα πρέπει να πάρουμε νέα μέτρα γιατί λήγουν κάποια μόνο που πληρώσουμε. Άρα θα έρθουν και νέο μνημόνιο. Όσο αφορά τώρα, τι άλλο θα έχει το Μάρτιο με τον Απρίλιο. Λήγει ένα εξάμηνο γραμμάτιο από τον EFSF, το οποίο έγινε με την παραγορά ομολόγων του Νοεμβρίου του 2012. Τότε τι χέθηκε η κυβέρνηση είχε κάνει. Είχε πάει σε κάποια hedge funds, δηλαδή σε κάποια επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία είχαν κάποια ελληνικά ομόλογα στην κατοχή τους, και είχε πάει στα επενδυτικά κεφάλαια αυτά και τα εξαγόρασε. Το σύνολο των κεφαλαίων που εξαγόρασαν 30 δις. Δηλαδή 30 δις αφαιρέθηκε από το δημόσιο χρέος της χώρας. Βέβαια, αυτό που δεν μας είπανε είναι ότι ενώ τα επενδυτικά κεφάλαια είχαν αγοράσει τα ομόλογα αυτά με 15 έως 18 σεντ στο ευρώ, το ελληνικό κράτος πήγε και τα εξαγόρασε με 20-25 κάπου εκεί, δηλαδή πολύ παραπάνω. Όχι, συγγνώμη, 35 με 40. Πολύ μεγαλύτερη τιμή. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιοι επενδυτές αγοράσαν με 12 σεντ το ευρώ και εμείς πήγαμε τα αγοράσαμε από αυτούς με 35. Τους κάναμε δωράκια. Τους κάναμε δωράκια, ακριβώς. Το αντίθετο τελείως από αυτό που έκανε το Εκουαδόρ. Ναι. Εξαγόραζε το δικό του χρέος με κρυφό τρόπο. Αλλά αυτό όμως κόστησε στην ελληνική κυβέρνηση, σε εμάς δηλαδή σε όλους, 11,7 δις. Πήραμε ένα ομόλογο εξάμηνο από τον EFSF 11,7 δις. Πλήρωσε ο EFSF την επαναγορά χρέους και εμείς πρέπει τώρα να βρούμε τον Απρίλιο, μάλλον που λέγεται το ομόλογο αυτό, 11,7 δις. Και με αυτά τα χρήματα θα πάρθουν πρώτον με τα νέα μέτρα τα οποία θα πάρουν, αλλά και πάλι δεν επαρκούν. Δεν επαρκεί ακόμα και η δημόσια υπηρεσία που, έχει όλη μεταβιβαστεί τα iPad, και αυτό δεν επαρκεί. Δηλαδή τα στοιχεία του iPad δείχνουν ότι δεν επαρκούν καθόλου. Πού θα τα βρουν αυτά? Αυτά ήδη προχωράνε σε τυπλοποίηση μελλοντικών εσόδων. Δηλαδή θα βάλει το ελληνικό κράτος τίτλους. Μελλοντικά έσοδα από φορολογία, από αρχαιολογικούς χώρους, από οτιδήποτε είναι, ξεπουλάει ακόμα και αυτά. Θα βάλει τίτλο στο οποίο θα είναι σύνολο όλα αυτά 10,7 δις για να μπορούμε να πληρώσουμε το χρέος αυτό. Πάμε να δούμε τώρα για το δημόσιο χρέος τελικά όλα αυτά που κάνουμε. Δηλαδή, κάνουμε 30 δις που μειώθηκαν, τελικά μειώθηκε. Βγήκε προχθές το δελτίο δημοσίου χρέους του Δεκεμβρίου του 2012, το οποίο είναι 305 δις. Να σκεφτούμε λίγο γιατί μεγέθη μιλάμε. Όταν ξεκίνησε η κρίση το 2009. 31/12/2009 ήταν 298 δις. Άρα αυτή τη στιγμή μεσολαβήσανε 3 χρόνια από 298 δις με μνημόνια, με δανειακές συμβάσεις, με εξαθλίωση κτλ. Για να φτάσουμε σήμερα από 305. Με PSR δεν έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα. Γιατί ο σκοπός που προφανώς θα προσταθούμε για παρακάτω δεν είναι το χρέος. Δεν είναι η μείωση του χρέους. Το ξέρω, όλοι το ξέρουν, το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Δεν μπορεί να βγει το χρέος. Και αυξάνεται στη συνέχεια. Είμαστε μάλιστα, αυτό το είχε πει και ο Δημήτρης Καζάκης, είμαστε υπό καθεστώς δουλείας χρέους. Δηλαδή μας κρατούν μέσα στο χρέος, μέσα δηλαδή κάτω από καθεστώς χρέους, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν κάθε τι πολιτική στον ελληνικό λαό. Και προφανώς είμαστε πρώτοι σαν πειραματόζω και θα ακολουθήσουν και άλλοι.
Αν πετύχει εδώ, έχουμε εύκολη εφαρμογή παντού. Επειδή όμως πάλι θα θέλουν κάτι να κάνουν, δηλαδή δεν τους φτάνουν ούτε την τυπλοποίηση των χρηματικών εσόδων που έχουν, τον Μάιο θα σχεδιάζουν, και ήδη το έχει πει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Στουνάρας, πάνε να σχεδιάζουν μια επαναγορά μολόγων. Δηλαδή θα μπούμε σε νέα επαναγορά μολόγων και αυτή τη στιγμή δημιουργούν ένα εικονικό χρήμα εφορίας, γι' αυτό λέω και η Standard & Poor's έκανε άφηση 3 βαθμίδες την πιστολογική ικανότητα της Ελλάδας. Για ποιο λόγο, τι θέλουν, να φτιάξουν ένα ωραίο κλίμα, ότι πάει καλά, ότι έχει αποτέλεσμα η πολιτική τους, ώστε να έρθουν το Μάιο και τα ομόλογα τα οποία δεν μπήκαν στην επαναγορά του Νοεμβρίου είναι αγορασμένα με 15-18 cents, να πάνε και να τα πουλήσουν όχι με 40-40 που τα πουλήσανε το Νοέμβρη, να τα πουλήσουν πολύ παραπάνω. Ήδη η τιμή του ομολόγου νομίζω χτες ήταν 60-63, κάπου εκεί πρέπει να ήταν το ελληνικό ομολόγο. Άρα αυτή τη στιγμή δημιουργούν εφορία μόνο και μόνο για να κερδοσκοπήσουν κάποια επενδυτικά κεφάλαια. Το θέμα είναι εμείς πώς θα βρούμε τα λεφτά για να κάνουμε τη νέα επαναγορά. Είπαμε για τα 11,7, τι θα κάνουμε, θα τιτλοποιήσουμε ιδιωτικά έσοδα. Πώς θα βρούμε την επόμενη επαναγορά τα λεφτά, τιτλοποιούν ιδιωτικές καταθέσεις. Δηλαδή, όπως η κατάθεση στην τράπεζά του, θα φτιάχτει ομόλογο, το οποίο πλέον θα τιτλοποιούν και το ελληνικό κράτος. Θα μπορεί να πουλάει τον τίτλο με εγγύηση τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών, όσες έχουν παραμείνει στις ελληνικές τράπεζες. Το ερώτημα είναι αν κάποιον ρωτήσει για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε, το ελληνικό χρέος δεν έχει μειωθεί. Εντάξει, δεν έχει. Δεν έχει έρθει. Ανάπτυξη δεν έχει έρθει. Ουσιαστικά δεν μας έχουν βοηθήσει, δηλαδή τα ουσιαστικά μέτρα παίρνουν, τα οποία μέτρα δεν είναι προς το να βελτιώσουν τη γραφειοκρατία ή οτιδήποτε άλλο. Αν εξαιρέσουμε τα fast track, δηλαδή που τα οποία κάνουν και πουλάνε τα πάντα, δεν έχει βελτιωθεί. Ξέρουν οι δανειστές ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Το βλέπουν. Ότι αυτά τα 303 δις, τα οποία μάλιστα ο Σουνάρας τα έχει και 550, ξέρουν ότι δεν μπορούν να τα πάρουν ποτέ πίσω. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο συνεχίζουν αυτή την πολιτική. Για ποιο λόγο δίνουν. Για ποιο λόγο λεφτά. Η μόνη απάντηση που έχει να δοθεί αυτό είναι ότι πλέον μπαίνουμε σε νέα μορφή διακυβέρνησης, η οποία δεν είναι η παραδοσιακή μορφή του καπιταλισμού. Το ότι παίρνω μέτρα, σ' αφήνω λίγο να αναπνεύσεις, ξαναβγάζεις κάποια χρήματα και στα ξαναπαίρνω. Αυτή τη στιγμή θέλουν τα παίρνω, τα πάρω όλα με τη μία και ουσιαστικά θέλουν εξουσία. Θέλουν τη χώρα. Ναι, γιατί δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο, ξέρουν ότι δεν μπορούν να τα πάρουν αυτά, οπότε το μόνο που μένει είναι αυτό που ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό. Θέλουν τη χώρα. Θέλουν τον ορυκτό πλούτο. Ήρθε ο πρώτος Ιωνός. Ακριβώς. Θέλουν τον ορυκτό πλούτο, θέλουν τη διαχείριση, ενέργεια, νερό. Οτιδήποτε έχει δηλαδή αυτή τη στιγμή η χώρα, θέλουν τη στρατηγική της θέση, αλλά αυτή τη στιγμή είναι εμπόδιο ότι έχουν 10 εκατομμύρια κατοίκους αυτή τη χώρα. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο όπως είναι δυνατόν να ξεμπερδέψουμε αυτούς, είτε με πρόκατο σκόπο, γιατί ο δούλος ουσιαστικά δεν φοβάται και κάθεται σπίτι του και δεν κάνει τίποτα, είτε ξεπαστρέφοντας με βασικό τρόπο, με το φυσικό τρόπο δηλαδή, με τα γεννόσιμα φάρμακα, με να ξεπερδέψουμε αυτό το πράγμα. Αυτό φαντάζει εξωπραγματικό, αλλά είναι η μόνη απάντηση που μπορείς να δώσεις με τον τρόπο που σχεδιάζουν τα επόμενά τους βήματα. Και βλέπουμε, αντί να κοπάζει αυτό το πράγμα, όλοι πίστευαν ότι κάπου θα αρχίσει να κοπάζει, βλέπουμε ότι τελικά εντείνεται και κορυφώνεται. Λοιπόν, δεν μπορούμε να απαντήσουμε διαφορετικά παρά μόνο το ότι εμείς είμαστε το εμπόδιο στην υλοποίηση όλων των σχεδίων τους. Όσο υπάρχουμε εμείς, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα και έχουν βρει όλες τις μεθόδους. Τώρα, προετοιμάζουν, γι' αυτό το λόγο υπάρχει το λεγόμενο αυτό το σχέδιο που είπες προηγουμένως, μιλάμε για ομοσπονδιοποίηση, δηλαδή μετά τις γερμανικές εκλογές ίσως συζητάνε, ήδη το έχουν βάλει μπροστά με το δημοσιονομικό σύμφωνο σταθερότητας, το έχουν βάλει, ξεκινάνε τα σχέδια, λέει, συζητιέται αυτό στην Ευρώπη. Ουσιαστικά να καταργηθούν οι εθνικοί, τα κράτη, όπως είναι τώρα. Η Ελλάδα τους άλλους δεν είναι, έχει καταργηθεί η εθνική της κυριαρχία, την έχουν παραδώσει. Οι υπόσταση δηλαδή καταργήσαν κράτος. Πρέπει να καταργηθεί αυτό το πράγμα και να υπάρχει μια γενικότερη μια ομοσπονδία της Ευρώπης, εντάξει, στο οποίο μέσα εκεί πέρα δεν θα υπάρχουν έθνη, θα υπάρχουν απλώς λαοί. Οι οποίοι λαοί θα ζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο τον οποίο θα μας τον επιβάλλουν. Αυτό παρένθεση, όσοι θυμούνται από παλιά, όταν άρχισε η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε να συζητιέται στο τραπέζι, στο Ζάπιο, με Καραμαλή, τον Εθνάρχη, τον Μεγάλο, αυτό απαντούσαμε, αυτό ρωτούσαμε και πέραμε την απάντηση, ότι πάει να γίνει η Ενωμένη Ευρώπη σε κάτι τέτοιο. Τώρα τη βλέπουμε να φτάνει με το τραγικότερο
σενάριο. Και φαντάζομαι ότι δεν θα γινόταν στον λαό. Δηλαδή, δεν είναι απλώ για τον λαό. Και ποιο προλάβει. Σώζουμε μόνο τη Γερμανία. Η Γαλλία έτοιμη να καταρρεύσει. Είναι ούτε και η Γερμανία θα σωθεί. Αν θέλει να το επεκτείνουμε. Συγγνώμη για τη διακοπή. Όχι, όχι, όχι. Αλλά στην ουσία αυτό θέλουν να κάνουν. Αυτό θέλουν να κάνουν. Μιλάνε με ομόσπονδα κράτη που από εκεί, από το κέντρο τη Ευρώπη, θα δίνουν κάποιε εντολέ και οι άλλοι απλά θα υπακούν. Δεν υπάρχει θέμα εκλογών, δεν υπάρχει θέμα δηλαδή κρατικών ή εθνικών εκλογών στα κράτη. Ό,τι αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι είναι συμφέροντα για τους λοπίστες ή για τις τράπεζες, αυτά θα ακολουθούμε. Αυτή είναι η σύγχρονη αγορά και φυσικά για μας το σύγχρονο δουλεμπόριο. Δεν έχω κάτι άλλο. Τώρα αυτό που είπες τώρα για τη Γερμανία, ουσιαστικά δεν θέλουν, δεν ξέρουν και τη Γερμανία δεν πρόκειται να σωθεί από αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά προς το παρόν σώζεται και προς το παρόν δείχνει να επιβιώνει. Πώς όμως το κάνει αυτό, να δούμε λίγο πώς το κάνει αυτό η Γερμανία. Εντάξει. Πάμε για παράδειγμα να δούμε πώς αποτελείται η Γερμανία. Η Γερμανία αποτελείται από κρατήδια. Είναι ήδη ομόσπονδο από την προσάρτηση στην Ανατολική. Ακριβώς. Έχει την Ανατολική Γερμανία, έχει ομοσπονδιοποιηθεί. Τα οποία κρατήδια, αν υποθέσουμε ότι είναι σε αντίσταση με τις δικές μας περιφέρειες, τα κρατήδια είναι καταχρεωμένα. Είναι μάλιστα από τα πιο καταχρεωμένα στην Ευρώπη. Αυτό όμως, το χρέος των κρατηδίων, δεν περνάει στην κεντρική κυβέρνηση και δεν θέλει να περάσει στην κεντρική κυβέρνηση. Γιατί αν περάσει. Θέλει και η Αμερική, έτσι, μην γελιόμαστε. Είναι αντίγραφο από εκεί. Γιατί αν περάσει την κεντρική κυβέρνηση της Γερμανίας, αυτόματα η Γερμανία θα έχει σοβαρό πρόβλημα και θα χτυπάει κόκκινο σε όλες τις συνθήκες οι οποίες έχουν υπογραφεί. Ακόμα στην νίκη του Μάστερ και τα πάντα, δηλαδή το δημόσιο χρέος. Παρ' όλα αυτά. Αποκρύπτεται για να το ξεκαθαρίσουμε. Παρ' όλα αυτά. Μπορεί να αποκρύψουν ένα τεράστιο έλλειμμα των ομοσπονδιών γιατί δεν παρουσιάζεται στο εθνικό του. Τα πάντα τα κρατήδια έχουν πρόβλημα. Και πώς πρέπει να σωθούν τα κρατήδια ώστε να μην περάσει και την κυβέρνηση. Και τι κάνουν. Έκανε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή η δήμη τη είναι από του λιγότερου χρεωμένου στην Ευρώπη σύμφωνα με τη διάθεση Κομισιόν. Είναι στο 0,9% του ΑΕΠ το χρέος των Δήμων. Βρήκαν οπότε τους Δήμους της Ελλάδας και είπαν θα αδελφοποιηθούμε τους Δήμους. Οπότε ξεκίνησε ένα σχέδιο αδελφοποίησης. Ήρθε οπότε ένα κρατήδιο της Γερμανίας, ένας Δήμος της Γερμανίας και ήρθε εδώ με ένα ελληνικό Δήμο και συμπράξανε ένα σύμφωνο αδελφοποίησης, συνεργασίας ουσιαστικά. Ταυτόχρονα έχει έρθει ο κύριος Φούχτελ, ο επίτροπος. Υπουργός, νομίζω, της Γερμανίας στην Ελλάδα και γύρισε όλους τους Δήμους της Ελλάδας εντοπίζοντας ποια περιουσιακά στοιχεία των Δήμων είναι αυτά τα οποία άμεσα μπορούν να αξιοποιηθούν. Ενέργεια, νερό, μια εύκολη καταγραφή, ξυλία, οτιδήποτε, σκουπίδια, οτιδήποτε θα αξιοποιηθούν. Σαντορίνη τουρισμός, ακριβώς. Έρχεται το ευρώ από εδώ, πώς θα φύγει κατευθείαν από εδώ. Γιατί από εδώ προς το παρόν πηγαίνει στο κεντρικό κράτος. Λοιπόν, πώς θα φύγει κατευθείαν από την ίδια του την πύλη, ας πούμε, που είναι σαν αφού τα εντόπισαν αυτά τα πράγματα και τα κατέγραψαν και αδελφοποιήθηκαν και οι Δήμοι, θα μπουν στο επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Το επόμενο στάδιο θα είναι να μπορεί, εφόσον θα αναλάβει ιδιωτική εταιρεία και κατά προτίμηση η γερμανική, και θα δούμε και με το ΕΣΠΑ τι ρόλο παίζει αυτό το πράγμα. Πώς είναι το ΕΣΠΑ αυτό, το ελληνικό ΕΣΠΑ. Θα πάρει τη διαχείριση των Δήμων, δηλαδή ενέργεια, νερό και οτιδήποτε σχετίζεται με περιουσιακό στοιχείο των Δήμων. Θα μπορεί το γερμανικό κρατήδιο να πηγαίνει να δανείζεται από τις γερμανικές τράπεζες, να συνεχίζει να δανείζεται ώστε να μην καταρρεύσει, ώστε να μην χρεωθεί. Θα αρχίσει να δανείζεται από τις γερμανικές τράπεζες με εγγύηση τις περιουσίες και τα έσοδα, τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε εμείς, του ελληνικού Δήμου που έχει αδελφοποιηθεί. Το αδελφοποιημένο Δήμο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο κερδίζει λίγο χρόνο ακόμα ζωής το γερμανικό κρατήδιο, αλλά εμείς ο ελληνικός Δήμος χάνει όλη την περιουσία και μεταβάζεται κάπου αλλού. Ήδη έχουμε τα παραδείγματα εμείς εδώ και κάνω πάλι τη δεύτερη διακοπή με το ότι πέρασε η καθαριότητα σε ιδιώτη. Ήδη ψάχνουμε να βρούμε τι θα κάνουμε με τον χώρο υγειονομικής ταφής που δεν μπορεί να βρεθεί λύση και προσπαθούν να βρουν μία άκρη με το ΕΣΠΑ. Πάλι από ό,τι φαίνεται κάποιος ιδιώτης. Ναι, και ιδιώτης από πίσω είναι και η Γερμανία από πίσω. Δηλαδή τα σκουπίδια τα έχουν πάρει εντολή, ήταν κάτι το οποίο επεξεργάστηκε και παίζεται με την επίσκεψη Μέρκελ. Τα έχουν, δηλαδή η χελές εταιρεία που πήρε τα σκουπίδια εδώ πέρα, από πίσω κάποια σύμπραξη κάνει με κάποιον. Με κάποιους επενδυτές. Θα φανερωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή αρχές καλοκαιριού, θα το ξέρω. Το ΕΣΠΑ τώρα. Είχε βγει το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα ο Χατζηδάκης Μηταράκης, ο υπουργός.
και είχαν πει ότι απαγορεύεται από τον ελληνικό Δήμο να πάει να απορροφήσει το ΕΣΠΑ. Ο ελληνικός Δήμος δεν μπορεί να απορροφήσει το ΕΣΠΑ. Αυτό ισχύει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι κάνανε όμως πρόσφατα. Είπανε ότι ο ελληνικός Δήμος δεν μπορεί να απορροφήσει το ΕΣΠΑ. Μπορεί ένας Δήμος του εξωτερικού να μπορεί να το συμπεριφέρομαι σαν ιδιώτη και αυτός μπορεί να πάρει το ΕΣΠΑ το ελληνικό. Εντάξει, αυτό ήταν μια εγκύκλωση η οποία πέρασε. Άρα ο ελληνικός Δήμος δεν μπορεί να το πάρει γιατί υποτίθεται το ΕΣΠΑ προορίζεται για επενδύσεις. Και τις επενδύσεις δεν μπορεί να τις κάνει το κράτος, τις επενδύσεις τις κάνει μόνο ο ιδιώτης. Ο ελληνικός Δήμος δεν είναι ιδιώτης, άρα δεν μπορεί να το κάνει. Ο ξένος όμως Δήμος το συμπεριφέρομαι σαν ιδιώτη, άρα μπορεί να επενδύσει εδώ πέρα. Τώρα, εάν θέλει ο ελληνικός Δήμος να επενδύσει, το σύμφωνα με την εγκύκλιο θα πρέπει να κάνει μια κοινοπραξία με τον ξένο Δήμο. Να ιδιωτικοποιήσει που έρχεται. Έτσι. Αλλά έχοντας τη διοίκηση και το 50% της κοινοπραξίας, το management 50% της κοινοπραξίας, ο ξένος Δήμος. Και να έρθει και ο ελληνικός Δήμος εδώ να κάνουν μια κοινοπραξία και αυτοί να πάνε να εκμεταλλευτούν το ΕΣΠΑ. Ήδη έχουμε παραδείγματα για. Άρα, οποιοδήποτε έργο μπαίνει στο ΕΣΠΑ από Δήμους, θα ξέρουμε από πίσω δεν μπορεί να το απορροφήσει ο Δήμος αυτούσιο το ΕΣΠΑ. Κοινοτικά κονδύλια έλεγε μάλλον μέσα. Το ΕΣΠΑ είναι ένα μέρος του κοινωνικών κονδύλιων. Μπορεί κάποιο κομμάτι να το αφήσουν, αλλά κάποιο μέρος μιλάει για κοινωνικά κονδύλια. Το οποίο το ΕΣΠΑ αποδεδειγμένα είναι για κοινωνικό κονδύλι. Άρα κάποιος θέλει να μπει εκεί, θα πρέπει να κάνει κοινοπραξία με κάποιον άλλον, με κάποιον ιδιώτη, για να μπορεί να απορροφηθεί αυτό το πράγμα. Επίσης, η υγεία, όλο το Υπουργείο Υγείας με την επίσκεψη της Μέρκελ είχε περάσει τον Οκτώβριο, πότε είχε έρθει, είχε περάσει στην γερμανική διαχείριση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι οι είναι να κλείσουν όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία, το κέντρο υγείας, δεν ξέρω τι θα γίνει το κέντρο υγείας εδώ πέρα, και να προωθηθεί λίγο όμως ιατρικός τουρισμός. Να τα αυτά που έχουμε εδώ στο Σαντορίνη, με το νέο νοσοκομείο, το οποίο περνάει σε ιδιώτη, για ποιο λόγο αυτού ότι να περάσει, δηλαδή να υποστηριχθεί ο ιατρικός τουρισμός. Ταυτόχρονα παρατηρείται μια τεράστια μετανάστευση Ελλήνων γιατρών στη Γερμανία. Φεύγουν δηλαδή γιατροί. Γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά η Γερμανία ως επιπλήσων βρίσκουν. Ακριβώς. Ενώ οι Γερμανοί γιατροί παρατηρείται μια μετακίνησή τους στην Ελβετία. Αυτό λέω ποιο γίνεται. Για ποιο λόγο γίνεται. Μείωση μισθολογικού κόστους. Οι Έλληνες γιατροί στη φάση που βρίσκονται τώρα και γενικότερα οι Έλληνες πολίτες, επειδή δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και επειδή είναι και ιδιαίτερα καταρτισμένοι, οι Γερμανοί σου λέει θέλω έμψυχο επιστημονικό δυναμικό από χώρες οι οποίες είναι σε κατάσταση χρεοκοπίας όπως είναι η Ελλάδα για να ρίξω το κόστος μου εδώ. Δηλαδή θα δίνουν λιγότερα και θα έχουν προφανώς ποιότητα γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι τόσο καταπτυσμένοι. Και έτσι μπορούν να πετύχουν όμως και να συμπιέσουν ή να κρατήσουν τους μισθούς των Γερμανών γιατρών ή να τους οδηγήσουν σε μια μετανάστευση. Και μην γελιόμαστε ότι εκεί είναι και πιο εύκολα τα πράγματα. Ένας Γερμανός μπορεί να μένει στη Γερμανία και να κάνει ένα δρομολόγιο σε μια διπλανή χώρα. Να δουλεύει και τέτοια παραδείγματα έχουμε με Πολωνούς γιατρούς που γνωρίζω προσωπικά, με Γερμανούς γιατρούς που ταξιδεύουν σε Ελβετία και δεν θυμάμαι ποια άλλα είναι διπλανά όμορα κράτη. Και αν άλλο που μια άλλη που πάνε με αυτόν την υγεία ήταν γενώσιμα. Δηλαδή η συμφωνία η οποία είχε γίνει με τη Ratio Farm, τη γερμανική, η οποία θα προωθεί γενώσιμα στην Ελλάδα, η οποία όμως αυτή έχει αγοραστεί από την Ισραηλινή την Teva, η οποία αυτή παρέχει αμφιλεγόμενης προέλευσης γενώσιμα και δεν ξέρω τι θα είναι, θα έρχονται από την πίσω πόρτα μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και με έναν ΟΦ ο οποίος πάει προς κατάργηση ή πάει προς δεν ξέρω και εγώ, δεν έχει το προσωπικό για να κάνει τον έλεγχο. Θα κάνουμε το σταυρό μας τη γενώσιμα φάρμακα τι μας δίνουν από εδώ και πέρα, αν θα έχουμε φάρμακα, αν δηλαδή θα μπορούμε να έχουμε αυτό. Η παιδεία και η παιδεία πάει προς γερμανική διαχείριση. Βλέπουμε επίσης με το σχέδιο Αθηνά τι γίνεται, με την συγχώνευση των πανεπιστημίων και των σχολών. Δηλαδή, παιδιά τα οποία έχουν σπουδάσει σε περιοχές και ήδη το πτυχίο, δηλαδή, και παίζουν ξαφνικά πάρτα τα μπογαλάκια σου και πήγαινε κάπου αλλού γιατί το καταργείται και λες και ειδικότητα, λες και μαθήματα. Οπότε για αυτόν τον λόγο όλοι οι φοιτητές δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Εμείς κάνουμε μετά στο σχολείο, δεν ξέρουμε τι μηχανή να καταγίνουν. Θα γίνουν το παλιό με το καινούργιο γραφικό, δεν έχουμε ιδέα. Το ξεπούλημα συνεχίζεται, στο ΤΑΙΠΕΔ έχουν ταχθεί τα πάντα. Άρα ξεπουλάνε, είδαμε με το ελληνικό, ό,τι υπάρχει στην Κέρκυρα πάνω την μεγάλη την παραλία. Ξεπουλιέται όλη η ιδιωτική περιοχή. Ό,τι υπάρχει από όπου μπορούν να έχουν έστω κάποιο έσοδο, ξεπουλιέται. Από όπου μπορούν να το σταματήσουν στην πηγή του κιόλα. Στον νέο επενδυτικό νόμο, ο οποίο είναι προς κατάθεση στη Βουλή, προβλέπεται για το τι κίνητρα θα δείξουν σε Ευρωπαίους πολίτες να αγοράζουν σπίτι στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, έξω από συνταξιούχους που είχαμε μέχρι τώρα,
θα μπορεί και ο Ευρωπαίος με φορολογική ασυλία και με διευκολύνσεις και τα λοιπά να αγοράζει σπίτι στην Ελλάδα. Άρα να ένας λόγος το τι θέλουν να κάνουν τα σπίτια που θα πάρουν τις καταθέσεις. Δηλαδή, οπότε τι θα γίνεται, θα έχετε κάποιο γραφείο, αφού θα έχει πάρει εφορία το χρέος και εσύ δεν μπορεί να αποπληρώσει την εφορία, θα έχετε ένα γραφείο και θα σου λέει: εγώ θέλω να πάρω την περιοχή αυτή, θέλω να πάρω το σπίτι αυτό, το συγκεκριμένο σπίτι. Οπότε θα έχετε εφορία και θα σε χτυπάει. Θα σου κάνει μια κατάσχεση, θα σου παίρνει το σπίτι και θα το μεταβιβάζει κάπου άλλο. Πιο απλό. Τι χρωστάει ο κύριος που το έχει, αλλά λοιπόν δεν το δικαιούται. Υποθηκευμένο το έχει, ήδη έχουμε κάποια παραδείγματα ότι έχουν αρχίσει να στέλνουν τα χαρτιά των εξώσεων, δηλαδή ότι τελείως το χάσε το σπίτι σου. Ούτως ώστε η χρωστιακήριος έφυγε από το σπίτι, το χρησιμοποιούμε για και έτσι λύνουν και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που είχε αντιμετωπίσει στο τελευταίο, στην εκκίνηση του παγκόσμιου προβλήματος οικονομίας για Αμερική, είναι το πρόβλημα στην κατοικία. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και παίζεται πάρα πολύ χρήμα στο real estate στην Αμερική. Το ίδιο γίνεται εδώ, έχουν βρει τον τρόπο να καλυφθούν. Και προφανώς για να μπορούν να επιβάλλουν όλα αυτά, επειδή βλέπουμε έχουμε έναν ελληνικό λαό ο οποίος, όπως το είπες, σε κάποια μέρη της Ελλάδας αντιδράει, σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, δηλαδή σε μια στάση αναμονής, δεν ξέρει, ψάχνει να βρει, ψάχνεται, αλλά ταυτόχρονα αντιδράει, συζητάει, αρχίζει και αποκτάει τις χαμένες, την αλληλεγγύη, την Ομόνοια, αυτά τα οποία είχαν χαθεί τόσα χρόνια, σκόπιμα δηλαδή είχαν χαθεί αυτά τόσα χρόνια. Και επειδή θα κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός όντως αντιδράσει, θα υπάρχουν και η επόμενη κλιμάκωση της κατάστασής τους, που είναι ο λεγόμενος ιδιωτικός στρατός ο οποίος θα έρθει. Ήδη το ελληνικό κράτος έχουν κλείσει συμφωνίες με εταιρείες εκπαίδευσης ειδικού στρατού, όπως ήταν η πρώην Black Waters, η τωρινή Academy. Ήδη είναι έτοιμος τα τεθωρακισμένα τα οποία μας έλεγε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Που τα είδαμε στην τελευταία μεγάλη, όχι την προχθεσινή, την τελευταία μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα. Αυτά για να αντιμετωπίζουν τα Καλάσνικοφ με τα γκαζάκια, όλα αυτά τα πράγματα θα βγουν στον δρόμο, θα κυκλοφορούν τέτοια οχήματα. Με ειδικά εκπαιδευμένους μισθοφόρους που εκεί πέρα αυτοί είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα μόνο και μόνο για να κατασταθούν. Έτσι λέμε και το πρόβλημα σε περίπτωση που η ελληνική αστυνομία δυνατίζει να ανταπεξέλθει στην αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Πάμε να δούμε τώρα τη λύση, να πούμε κάποιες προτάσεις. Έτσι. Γιατί φτάνει πια με την ψυχολογία, ότι καταρακωθήκαμε όλοι και τα γνωρίζουμε αυτά και υπάρχουν και στοιχεία για όλα τα Δημήτρη. Πάμε να δούμε λίγα πράγματα τώρα για την αντίδραση. Θα μιλήσεις εσύ. Όχι, ξεκίνησε εσύ. Λοιπόν, καταρχάς θα μιλήσουμε για το τι πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να γίνει. Υπάρχει μεγάλη μεγάλη του πληθυσμού που πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει μια λύση να δοθεί μέσα από τον κλασικό τρόπο που είναι οι εκλογές. Βέβαια, υπολογίζει, εκτιμάται ότι οι εκλογές δύσκολο να έχουν αν δεν τις έχουν εξασφαλίσει. Έτσι. Και ακόμα δεν τις έχουν εξασφαλίσει. Κάτι τελευταία δυσκολία και δυστοκία για να βρουν πώς θα παλέψουν. Βέβαια, έχουν και το ενδεχόμενο, έχουμε δει ας πούμε, και πώς κινούνται με τα υπόλοιπα κόμματα που επιμένουν να βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι οι οποίοι θα ακολουθήσουν στο ίδιο σενάριο. Και αυτό το έχουμε γνωρίσει με τα παραδείγματα Αργεντινής ή σημερινού, που πέρασαν πάρα πολλές κυβερνήσεις μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό, να φτάσει ο κόσμος στο επιθυμητό, να πετύχει να βρει την κατάλληλη διοίκηση. Αλλά εμείς έχουμε επιπλέον προβλήματα, Δημήτρη. Δεν μπορούμε μέσα από το ήδη υπάρχον κοινοβουλευτικό σύστημα να πετύχουμε καμία ανατροπή των δεδομένων, των γεγονότων και των εξελίξεων. Και θέλω να μας πεις γιατί. Γιατί η σύμβαση. Οι συνθήκες οι οποίες έχουν υπογράψει, δηλαδή είναι η Δανειακή Σύμβαση 1, Δανειακή Σύμβαση, η δεύτερη Δανειακή Σύμβαση και γενικότερα ό,τι έχει μπει στο εθνικό δίκαιο μέσα, πολλές φορές γιατί έχουν λίγο ξεχυλώσει το Σύνταγμα της Ελλάδας, αλλά δεν έχουν περάσει, έχουν σωματωθεί στο εθνικό δίκαιο. Οι δεσμεύσεις της χώρας έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε είναι αδύνατο σε μια νέα κυβέρνηση, όσες καλές υποθέσεις και να έχει, να μπορέσει να απορρίψει τις δεσμεύσεις. Να πει ότι λυπάμαι, καταγγέλλω την Δανειακή Σύμβαση, καταργώ τα μνημόνια και κάνω οτιδήποτε, τραβά άλλη πορεία. Δεν θα μπορεί να το κάνει και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Εδώ που είμαστε τώρα, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα, η μόνη λύση για εμάς, και θα τη συνειδητοποιήσει γρήγορα ο ελληνικός λαός αυτό το πράγμα, είναι ότι θα πρέπει ο ελληνικός λαός αυτοπροσώπος να πει νέο σύνταγμα, συντακτική εθνοσυνέλευση, καταργώ το προηγούμενο κράτος και δημιουργώ ένα καινούριο, κρατώντας βέβαια τα στοιχεία του παλιού που θέλω,
Αλλά ξέρετε, νέα διοίκηση, νέα. Βρείτε του παλιού. Κάπως έτσι. Επίσημα το διεθνές, ναι. Επίσημα το διεθνές δίκαιο το ονομάζει διαδοχή κράτους. Αυτό δηλαδή υπάρχει, δεν είναι κάτι που εμείς το φανταστήκαμε και το προτείνουμε. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι θα αρνηθούμε τα χρέη και πρέπει να σταματήσουμε την πληρωμή εδώ και τώρα. Εντάξει, αλλά πρώτα να ξεκινήσουμε. Άρα πρέπει να, ο ελληνικός λαός να πει αυτοπροσώπως, όλοι μαζί, λυπούμαστε, ό,τι κάνουν παλιοί, βέβαια αυτοί οι οποίοι κάναν και τα υπογράψανε θα πρέπει να δικαστούν και να ανάλογα να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς θα γίνει εκείνος, θα γίνει με αυτός. Αλλά θα πρέπει να πει συγγνώμη, stop εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου και φτιάχνω ένα νέο σύνταγμα δημοκρατικό, γιατί προφανώς δημοκρατία όλοι αφιβάλλουμε αν θα ανέχουμε, με ισότητα, ισονομία και ό,τι ακριβώς δηλαδή τον εκφράζει και είναι απόφαση του λαού αυτό το πράγμα. Μέσα σε αυτό, ένα από τα βασικά στοιχεία που θα κάνει είναι και αυτό που λέμε εμείς, η διαγραφή του χρέους, η μονομερή διαγραφή του χρέους. Δηλαδή θα πάω να πούμε ότι το χρέος το οποίο είναι 305 δις σήμερα, το οποίο να τονίσουμε ότι δεν ξέρουμε πώς, ποια είναι η προέλευσή του, δηλαδή υπήρχε κρατούν στοιχεία για το που προέρχεται το χρέος μέχρι το 98 που μπήκαμε εκεί πέρα, λίγο πριν μπούμε στο ευρώ, 98-99, εκεί. Από τότε δεν υπάρχουν επίσης από τι αποτελείται το δημόσιο χρέος. Δηλαδή ήδη και τα 305 τα οποία είπαμε ότι είναι τώρα το Δεκέμβρη, εκτιμάται ότι έχουν μαγειρευτεί τα στοιχεία. Δηλαδή είναι ένα εικόνα καταστατικό. Άρα δεν ξέρουμε ουσιαστικά τι πληρώνουμε και τι μετά πληρώνουμε. Όπως είπαμε, δεν είναι να πληρώνουμε το χρέος, είναι να πάρουν τη χώρα. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει να πει ο λαός το χρέος που το δημιουργήσαμε εμείς, άρα προχωρούμε σε μονομερή διαγραφή. Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Προφανώς και μπορεί. Υπάρχουν δηλαδή πολλές συμβάσεις στο διεθνές δίκαιο και στις διεθνές συνθήκες, τις οποίες μπορεί να προσφύγει το νέο κράτος που θα φτιαχτεί και να πει μονομερώς καταργώ το χρέος. Ας πούμε για πάμε πάνω της Ισλανδίας. Αυτό το πράγμα το έκανε η Ισλανδία. Είπε, συγγνώμη, δεν μπορώ να πληρώνω. Δεν μπορώ, φτιάξανε σύνταγμα, δεν μπορώ να πληρώνω, δεν αναγνωρίζω τα χρέη. Αλλά αυτό πρέπει να το πει ο λαός, όχι μέσα από την διαδικασία, με το ήδη, με το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο, κοινοβουλευτικό σύστημα. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει ο λαός. Γι' αυτό μιλάμε για συντακτική εθνοσυνέλευση. Αλλά το λάχτισμα πρέπει να γίνει με τη γενική πολιτική απεργία. Ναι, να ολοκληρώσουμε το χρέος λίγο, να δούμε πώς γίνεται και να δούμε πώς το κάνουμε έτσι. Ωραία. Όσον αφορά, δηλαδή, πάμε να δούμε τι έκαναν οι Ισλανδοί. Οι Ισλανδοί οπότε μαζεύτηκαν και είπανε ο πρόεδρος της Ισλανδίας ότι stop, δεν υπογράφει, ο λαός πεινάει, ο λαός θα εξαθλειωθεί. Σταματάω εδώ πέρα, δεν αναγνωρίζω το χρέος, δεν πληρώνω το χρέος και κοιτάω να φτιάξω τη χώρα μόνος μου. Να συντάξω ο Ισλανδικός λαός το κάνει το πράγμα. Τι κάνανε όσο αφορά τις καταθέσεις, πάμε να δούμε ένα παράδειγμα βασικό που έχει με εμάς. Βγήκε η νέα Ισλανδική κυβέρνηση, η οποία φτιάχτηκε μετά από το νέο σύνταγμα και είπε ότι εγγυάμε και εγγυούμε τις καταθέσεις των Ισλανδών. Όλες αυτές όμως καταθέσεις, εκτός όμως από αυτές, οι οποίες ήταν σε τράπεζες, όπως ήταν η iSave, μια τράπεζα την οποία είχαν καταθέσεις οι Βρετανοί και οι Ολλανδοί. Υπήρχε μια τράπεζα στην οποία εκεί πέρα επενδύανε οι Βρετανοί και οι Ολλανδοί στην Ισλανδία. Αυτές τις καταθέσεις δεν τις εγγύηθηκε η νέα κυβέρνηση της Ισλανδίας. Οπότε τι κάνανε οι Ισλανδοί, και, ή μάλλον οι Ολλανδοί και οι Βρετανοί, καταφύγανε στα διεθνή δικαστήρια. Ό,τι δηλαδή πιθανόν να κάνουν και σε εμάς. Δηλαδή, άμα πούμε δεν αναγνωρίζουμε το χρέος, πιθανόν να μας τρέχουν στα δικαστήρια. Εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλές συνθήκες του διεθνούς δικαίου, όπως είναι η συνθήκη της Βιέννης του 1969, η οποία έχει περάσει στο εθνικό δίκαιο το 1974, έχει περάσει δηλαδή στο δίκαιο της Ελλάδας, έχει περάσει αυτό το πράγμα. Το οποίο μπορεί, μέσα εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες δηλαδή διατάξεις, οι οποίες μπορεί να τις επικαλεστεί η νέα κυβέρνηση για διατάξεις. Οι Ολλανδοί και οι Βρετανοί οπότε πήγανε μάλιστα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και είπαν ότι πώς είναι δυνατόν να εγγυάται το Ισλανδικό λαό, η Ισλανδική κυβέρνηση, τις δικές καταθέσεις και να εγγυάται τις καταθέσεις των Ολλανδών και των Βρετανών. Το δικαστήριο το οποίο εκδίκασε την υπόθεση τους δικαίωσε. Γιατί η Ισλανδική κυβέρνηση υποστήριξε ότι ναι, οι δικοί μου ήταν οι πολίτες που είχαν καταθέσει εκεί, άρα μιλάμε για τους πολίτες μου, ενώ οι άλλοι ήταν οι επενδυτές. Τους διαχειρίζονται όσο επενδυτές. Ο επενδυτής όταν επενδύει έχει το πρόβλημα του ρίσκου. Δηλαδή μπορεί να χάσει κιόλας. Άρα οι Ολλανδοί και οι Βρετανοί, οι οποίοι καταθέτουν τελευταίο στην Ισλανδική Τράπεζα, είχαν το περιθώριο ρίσκου. Λυπάμαι, η χώρα σταμάτησε, χάσα τα λεφτά σας. Δεν μπορεί να κάνετε κάτι. Και με βάση αυτή τη λογική, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε την Ισλανδία. Λοιπόν, υπάρχουν νομικά
βοηθήματα που μπορούν. Προφανώς και υπάρχουν. Επίσης, αυτό που υπενθυμίζει και τις βιέρεις αφορά με την άσκηση περιβίας. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, όταν γίνεται μια συνθήκη μεταξύ κρατών. Ακριβώς. Οι συνθήκες μεταξύ κρατών μπορούν, ακυρώνονται. Δε, ακυρώντα... Η συνθήκη είναι άκυρος εάν η σύναψη της επετέφθει για τις απειλής ή χορηγήσεως βίας. Δηλαδή, μία παράγραφο που διαβάσαμε. Αυτό που μας λένε ότι πρέπει να το υπογράψουμε γιατί τους καταστρεφόμαστε, αυτό το οποίο πρόσφατα παραδέχτηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Αγγίδης Δοντινόπουλος, τον Παπαδάκη νομιλό, στα αυτιά της ορχήτας, ότι αυτή τη στιγμή δεν συμφωνούσαμε το μνημόνιο, αλλά η ελληνική κυβέρνηση εκβιάστηκε από τους δανειστές. Και αυτό το πράγμα παραδοχή είναι σαν απόδειξη χρήσης βίας εναντίον κράτους, που με βάση το διεθνές δίκαιο καθιστά τη συνθήκη άκυρη. Όχι γιατί την καταργούμε, άκυρη, ότι δεν έγινε ποτέ. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις, οι οποίες μπορεί να προσφύγει μια κυβέρνηση για να καταργήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και αυτό βέβαια για να γίνει στα γέκτρα συνήθως, όπως είπες, πρέπει προφανώς τι να κάνει ο ελληνικός λαός, πρέπει να μπορέσει να οργανωθεί στη βάση του και να μπορέσει αυτοπροσώπως να το απαιτήσει. Ξεκινάμε με το απλό που λέμε όλοι δεν πληρώνουμε, γιατί οτιδήποτε πληρώνουμε ξέρουμε όπου πηγαίνει, και κορυφώνουμε με τη γενική πολιτική απεργία. Πώς γίνεται η γενική πολιτική απεργία και τι σημαίνει η γενική πολιτική απεργία? Λοιπόν, η γενική πολιτική απεργία καταρχάς αποτελείται από τρεις λέξεις. Το θέμα γενική, γιατί λέμε ότι πρέπει να είναι γενική? Πρέπει να είναι γενική γιατί πρέπει να συμμετέχουν όσο δυνατόν περισσότερο κομμάτι του λαού. Όλοι. Δηλαδή δεν είναι κομμάτι μόνο των εργαζομένων ή κάποιου σωματείου ή κάποιου κλάδου, αφορά όλους. Και αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε όντως να κάνουμε κάτι, πρέπει να σκεφτούμε ότι ανεξάρτητα από αριθμή δεξιά όπως είμαστε μέχρι τώρα, αφορά τον πατριωτικό κομμάτι του λαού, ο οποίος είναι πραγματικά πατριώτης. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι θα παραδώσω στα παιδιά μου. Δηλαδή παράδωσαν κάτι οι πρόγονοί μου, που αγωνίζει γιατί δεν είμαστε αυτή τη χώρα. Και αυτή τη στιγμή μας την παίρνουν και τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Άρα αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα πρέπει να αναρωτηθούμε αν είμαστε πατριώτες. Άρα, πολιτική, γιατί δεν, ναι. Αυτό. Πολιτική, γιατί αφορά όλους. Πολιτική, γιατί δεν γίνεται με οικονομικά, κλαδικά και συνδικαλιστικά. Ακριβώς. Γιατί πρέπει να έχει άλλο στόχο. Δεν πρέπει να έχει στόχο ο μισθός μου, η δουλειά μου, αυτό το πράγμα, γιατί ξεφύγει πλέον από αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχει πολιτικά αιτήματα. Πολιτικό αίτημα μπορεί να είναι η δημοκρατία. Ότι θέλουμε δημοκρατία. Θέλουμε δικαιοφορολογικό σύστημα για παράδειγμα. Θέλουμε διαγραφή του χρέους. Πολιτικό αίτημα. Θέλουμε αυτή τη στιγμή να καταργηθεί το δημοσιονομικό σύμφωνο το οποίο έχει ψηφιστεί. Όλα αυτά είναι πολιτικά αιτήματα τα οποία έτσι μπορεί να συσπηρώσει μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Και η απεργία, ξέρουμε ακριβώς τι είναι, η οποία απεργία όμως μπορεί να πάρει πολλές μορφές σύμφωνα με τη δικιά μας λογική. Δεν είναι απεργία ότι σταματάω να εργάζομαι. Η απεργία έχει την λογική τι? Ότι σταματάω να συνεργάζομαι με το κράτος, δηλαδή κόβω κάθε κομμάτι που αφορά τον πολίτη με το κράτος, αλλά παρόλα αυτά για τον πολίτη και για τον συμπολίτη μου συνεχίζω και συνεργάζομαι. Δηλαδή οι εφοριακοί δεν θα σταματάνε να αποδίδουν προς το κράτος. Αλλά αν θέλει κάτι ο πολίτης, θα τον εξυπηρετούν. Οι γιατροί δεν θα σταματήσουν, θα είναι στα νοσοκομεία και θα δουλεύουν. Οι δάσκαλοι θα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τα σχολεία με τους μαθητές. Απλά σταματάει η συναλλαγή με το κράτος. Με το κράτος. Σε ό,τι αφορά το κράτος. Δηλαδή τα έσοδα του κράτους. Οπότε καλώς έχει μπει το δεν πληρώνω στην όλη διαδικασία και μη φοβάται ο κόσμος τι θα πει δεν πληρώνω, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, απολύτως τίποτα. Δεν μπορούν να φυλακίσουν κανέναν γιατί είναι τόσοι πολλοί ας πούμε που δεν πληρώνουν. Αν το κάνουν πολύ αυτό ναι. Ακριβώς. Είναι συλλογική η απόφαση που θα πάρθει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και το τελευταίο είναι διαρκεία. Το οποίο είναι διαρκεία. Δηλαδή να κρατήσει, το οποίο βέβαια εκτιμάται μερικέ φορέ, εάν όντω συμφωνήσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν θα αντέξει πάρα πολύ αυτή η βοήθεια. Ένα απλό παράδειγμα, νομίζω Δημήτρη, είναι αυτό που συνέβη με τον ΕΤΔΕ, αυτό με το χαράτσι τη ΔΕΗ. Ονομάστηκε χαράτσι. Ο κόσμος εκβιάστηκε και φοβήθηκε και πήγε και πλήρωσε. Κανείς, και νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν, όσους έχουμε συζητήσει και όλοι οι Έλληνες, κανείς δεν πήγε και ο θελός να πει «Α, εγώ το δέχομαι και πηγαίνω με μεγάλη μου χαρά να το πληρώσω». Πρώτα απ' όλα από το υστέρημα του βγαίνει και δεν το έχει. Άρα λοιπόν εκβιάστηκε, φοβήθηκε. Αν σταματήσουμε αυτό το φόβο μέσα μας, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε γενική πολιτική απεργία. Μόνο κάπως έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Και να πούμε και την πρόταση που επάμε στο μετρό που κάνανε, στους εργαζόμενους του μετρό που επιστρατεύτηκαν τελικά από την κυβέρνηση, γιατί γενικότερα καταλαβαίνουμε ότι κάθε μορφή απεργίας
που μπορεί να κάνει κάποιος κλάδος. Θα δημιουργήσουμε το δημιουργούμε κοινωνικό αυτοματισμό, δηλαδή φέρνουν την πόλη και όλες τις κοινωνικές ομάδες απέναντι με αυτή που κάνει την απεργία, ώστε να δημιουργήσουν ένα κλίμα και μετά τι να κάνουν, να δικαιολογήσουν την εγώμενη επιστράτευση την οποία θα κάνουν για να τους πάνε στις δουλειές τους αλλιώς πας αυτόφορο. Αλλά πρώτα αυτή η πρόταση του ΕΠΑΜ ήταν ότι μη σταματάτε τους σειρμούς του μετρό. Συνεχίζει να λειτουργεί το μετρό. Αλλά το μετρό λειτουργεί προς όφελος του πολίτη. Δηλαδή μην κόβετε εισιτήριο ή κόβετε μειωμένο εισιτήριο. Λειτουργήστε προς όφελος του πολίτη και έτσι θα πάρει τους πολίτες με το μέρος σας. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε νέες μορφές αγώνα. Γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στα ωριά της. Καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε μορφή απεργίας θα υπάρχει και άγρια καταστολή και βία με την άποψη των απειλών και της επιστράτευσης και το φόβο της επιστράτευσης. Και πλέον πρέπει να εφεύρουμε νέους μορφούς αγώνες που είναι αυτό που λέμε εμείς. Κάνετε λειτουργική κατάληψη. Καταλάβετε κάτω και το λειτουργούμε προς όφελος των πολιτών. Ώστε να μην έχει το επιχείρημα στην κυβέρνηση ότι δεν ανεπολούνται οι πολίτες. Βέβαια, κάποιοι κλάδοι όντως πρέπει να σταματήσουν να δουλεύουν. Όντως πρέπει να κατεβάσουν τους διακόπτες. Υπάρχουν δηλαδή αυτοί. Στο πίσω τους βλέπουμε να είναι ξεχωριστά. Υπάρχουν πάντως αυτές οι ιδέες. Μπορούν και οι ίδιοι μέσα από την εργασία τους να το κατανοήσουν αυτό, αν δεν. Προφανώς, κάθε κλάδος είναι υπεύθυνος για το δικό του. Ξεχάσαμε να μιλήσουμε για τους μεγάλους συμμάχους στο όλο εγχείρημα του πειράματος Ελλάδα. Είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χρησιμοποιώντας τα μέσα, περνάνε όλες οι απειλές, ο φόβος της απεργίας ότι θα πάμε σε επιστράτευση. Και αν κάτσουμε να αναλύσουμε τι σημαίνει επιστράτευση, έρχεται το κράτος και σου λέει: σε επιστρατεύω να πας να δουλέψεις. Ιδάλλως, τι. Αυτό που είναι να γίνει, τι. Θα απολυθούν όλοι οι εργαζόμενοι, όσοι απεργούν όλοι στον κλάδο. Όχι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Απλά κηρύσσει στρατιωτικό νόμο. Δεν μπορεί να κινήσει στρατιωτικό νόμο σε καμία περίπτωση αν δεν υπάρχει εύκολος σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορεί δηλαδή ο πολίτης να χειριστεί την θεωρείται βέβαια επιστρατευμένος, ότι είναι επιστρατευμένος, αλλά μπορεί και να το αρνηθεί. Όπως το κάνουν οι αυτεργάτες. Ακριβώς. Σκίσανε τα. Δηλαδή δεν είσαι φαντάρος και λες εντάξει. Και άμα τα σκίζαν όλοι, δηλαδή υπάρχουν και αν τα σκίζαν όλοι, να δούμε ποιος θα πήγαινε τα πλοία μετά. Γιατί είναι τόσο εκπαιδευμένοι αυτοί, είναι εξειδικευμένοι συγκεκριμένοι. Δηλαδή άμα αυτοί μου λέγανε τα σκίζουμε όλοι στις επιστρατεύσεις. Όλοι. Συνεχίζουμε την απεργία εδώ πέρα. Αυτά. Ας πάνε αυτόφορο. Τα πλοία και στα λιμάνια να πέραν δεμένα. Ποιος θα λειτουργούσε τα πλοία. Αφού για να εκπαιδευτεί κάποιος θέλει μήνες να εκπαίδευση εκεί πέρα για να κάνει. Στο μετρό, ας πούμε σκίζανε. Ποιος θα πέραν οδηγήσει το σειρμό του μετρού. Όταν περνάνε το μετρό, όταν μετράνε 6 μήνες εκπαίδευση για να οδηγήσουν αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται τρένο. Δεν είναι κάτι εύκολο. Τις λύσεις τις έχουμε οι ίδιες στα χέρια μας. Αν ξεκινήσουμε, μόνο εμείς μπορούμε να βάλουμε την αρχή. Οι ίδιοι οι πολίτες. Αν βέβαια έχουμε συμφωνήσει όλοι μαζί ότι θέλουμε να έχουμε το κράτος Ελλάδα ως έθνο, ελληνικό έθνος και να συνεχίσουμε παρά τις βλέψεις της όμως πιο πονδιοποιημένης Ευρώπης. Έτσι ακριβώς. Τώρα οπότε αυτό, δηλαδή είπαμε την κατάσταση, είπαμε ότι πρέπει ότι μέσα από εκλογές δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να προχωρήσουμε προς βασιμότητα δυνατόν σε αυτό που λέμε άλλες μορφές αγώνα και προτείνουμε τη γενική πολιτική απεργία με τον τρόπο τον οποίο είπαμε και με λεπτομέρειες τις οποίες εντάξει είναι. Και ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε νέο κράτος μέσα από μια συντακτική έθνο συνέλευση. Δηλαδή πρέπει ουσιαστικά να εφαρμόσουμε το 120 παράγραφο 4 του Συντάγματος, που έλεγε ότι η τήρηση του Συντάγματος αποφασίζει τον πατριωτισμό των Ελλήνων σε όποιον αποφασίζει να το καταλύσει με τη βία. Και αυτή τη στιγμή γίνεται βία η κατάλυση του Συντάγματος από τους κυβερνώντες, άρα πρέπει οι Έλληνες να σκεφτούν το πατριωτικό τους καθήκον και όντως να προχωρήσουν σε αυτό που λέμε. Κατά βάση μπορεί να ξεκινήσει ο απλός πολίτης από ενημέρωση. Την ενημέρωση δεν μπορεί να την έχει και θα πρέπει να πάψει να την έχει από τα γνωστά ΜΜΕ που παρακολουθούν στις τηλεοράσεις τους. Μπορεί να την βρει στο διαδίκτυο. Εμείς ήδη, και αυτό που κάνουμε σήμερα μία ενημέρωση είναι, μπορεί να παρακολουθήσει, μπορεί να ξανακούσει. Και όλες και αυτό είναι το καλό του διαδικτύου, ότι επειδή είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά, μπορεί κάποιος να κάνει μια επανάληψη, να ακούσει ξανά. Και αν κάπου πέφτουμε έξω, να μας το πει. Είμαι σίγουρος ότι δεν πέφτουμε πουθενά έξω. Θέλουμε να πούμε και τα προγράμματα του ΕΠΑΜ, να κλείσουμε για τα προγράμματα του ΕΠΑΜ. Καλό είναι. Και αυτή τη στιγμή το ΕΠΑΜ είναι μια πολιτική δύναμη η οποία έχει δημιουργηθεί από το 2011. Δεν υπάρχουν διαφορετικές γραμμές και ιδεολογικές διαφορές μεταξύ μας. Υπάρχουν διαφορετικές γραμμές μεταξύ μας.
Αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω απ' όλα όσοι είμαστε στο ΕΠΑΜ πατριώτες και δημοκράτες, αλλά μαζευτήκαμε και φτιάξαμε κάποιο μέτωπο αντίστασης με βάση 5 προτάγματα. Το πρώτο από αυτό ήταν η κατάργηση των μνημονίων και των ελληνικών συμβάσεων με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως. Το που πρέπει να έρθει το δεύτερο πρόταγμα που είναι μέσω από μια συντακτική εθνοσυνέλευση για να εφαρμοστεί επιτέλους δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Το δεύτερο συντακτική εθνοσυνέλευση. Το τρίτο, να τιμωρηθούν όσοι καταφράστηκαν δημόσια περιουσία και έφαγαν δημόσιο χρήμα, να τιμωρηθούν και το τιμωρείται το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Το τέταρτον, μία αναγνώριση του δημόσιου χρέους με τρόπους που μας προφέρει το διεθνές δίκαιο. Και το πέμπτο και τελευταίο, επιστροφή σε εθνικό κρατικό νόμισμα. Γιατί το ευρώ, σήμερα αυτά που έχουμε γράψει, δημιουργεί χρέος από μόνο του. Άρα και μας χαρίζανε το χρέος αυτή τη στιγμή, να μην την είχαν. Πάλι σε λίγα χρόνια αποδεδειγμένα θα είμαστε στο ίδιο ακριβώς σημείο. Αλλά σε ένα νόμισμα που θα εφαρμοστεί για την ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δηλαδή όχι με το όχι την δραχμή την οποία ξέραμε παλιά, που ακόμα και αυτή η δραχμή παλιά δεν μας οδηγεί στην χρονοπία που είμαστε σήμερα. Όχι. Τόσο αυτό. Τρόπο, αλλά εμείς μιλάμε για ένα άλλο πράγμα, ένα άλλο εθνικό κρατικό νόμισμα με άλλο διαφορετικό τρόπο, το οποίο προφανώς σε κάποια συζήτηση να το συζητήσουμε. Αυτά είναι τα 5 προτάγματα του ΕΠΑΜ και όλοι μαζί που είμαστε εδώ πέρα, ξέρουμε τις διαφορές μας, πιστεύουμε σε αυτά τα 5. Αυτά.